Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί, αυτό το βράδυ θα συνεχίσουμε από την επιστολή την πρώτη του Ιωάννου και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Γ, δηλαδή 3, και θα αρχίσουμε απόψε από το χωρίο 18. Είναι στην σελίδα 1082. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το κεφάλαιο Γ, χωρίον 18, από τη σελίδα 1082. Ας κάνουμε δύο λόγια προσευχής και πάλι, να ανοίξει ο Κύριος τις καρδιές μας απόψε. Αγαπημένε Πατέρα, ο λόγος σου πολλές φορές είναι ξεράφι και κόβει τα εντόστια μας τα πνευματικά. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολα πράγματα τα οποία μόνοι μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά τι όμορφα το Πνεύμα το Άγιο μας ενδυναμώνει, μας παρηγορεί και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορώ να κάνω τα πάντα εν Χριστώ Ιησού. Σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας απόψε. Εις το όνομα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. 18. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει τας καρδίας ημών με ήττα, βάζει τον εαυτό του Ιωάννης σε αυτή την υπόθεση, έμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών, πάλι με ήττα, και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησίαν προς τον Θεόν και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς. Και ώστις φυλάτη τας εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς. Ήθε ο Κύριος, αγαπητοί, να ευλογήσει στις καρδιές μας το Λόγο του Θεού. Πάλι πρέπει να επαναλάβω και να σας θυμίσω, γιατί ξεχνάμε όλοι μας, ο αγαπητός Απόστολος Ιωάννης εζούσε μια κατάσταση τότε μέσα στην Εκκλησία, στην Έφεσο και στην Ασία, μια κατάσταση λύπης και πόνου, διότι μετά που ανελήφθη ο Κύριός του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, άρχισαν οι αιρέσεις. Μην το ξεχνάτε αυτό όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή. Και πάλι θα σας παρακαλέσω, σας παρακαλώ, διαβάστε αυτές τις δύο επιστολές. Είναι θαυμάσιες, είναι θησαυροί κρυμμένοι μέσα σε αυτό το Άγιο Βιβλίο του Θεού. Έβλεπε τους ανθρώπους πώς είχαν αλλάξει. Σε γνώσεις και σε πράγματα απίθανα έξω από το Λόγο του Θεού. Ακόμα λέγανε ότι ήξεραν καλύτερα από τους Αποστόλους. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο που την λυπούσε τόσο πολύ. Άρχισε η αγάπη μεταξύ αυτών των ανθρώπων, αυτών των αδελφών, να γίνεται τρομερή. Δεν θα υπήρχε πια η αγάπη αυτή που υπήρχε στην αρχή. Και
Αυτή την επιστολή, αγαπητοί, όταν τη διαβάζουμε, υπάρχει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ θαυμαστό. Πρώτον, για τις αιρέσεις συμβουλεύει ο αγαπητός ο Ιωάννης, και δεύτερον, μιλάει για την αγάπη. Μας φαίνεται παράξενο πολλές φορές ότι μιλάμε για την αγάπη. Θυμάστε, αγαπητοί, όταν σας είπα σε αυτή την εφημεριδούλα που ήταν ο Κώστας ο αγαπητός, ο Μεταλλινός, ο αδερφός, αυτός ο θαυμαστός, όταν μπήκε την Κυριακή μέσα στην εκκλησία και ήταν πρεσβύτεροι, στεκόντουσαν εκεί, είπε καλημέρα και είπε «Ει, πιάσετε τίποτε κανένα ψάρι σήμερα?» Εννοούσε κάποια ψυχή. Και είπανε «Βεβαίως, βεβαίως». Και τους κοίταξε με λύπη. Με λύπη στο πρόσωπό του και της είπε όμως «Αποτύχαμε στην αγάπη». Και αγαπητοί, σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα μέρη του κόσμου, οι αγαπητοί αδελφοί έχουν αποτύχει στην αγάπη. Και εδώ, αγαπητοί, ο αδελφός μας αυτός ο θαυμαστός, που η καρδιά του μέσα είχε γεμάτο αγάπη, γράφει αυτή την επιστολή. Και έχω γράψει μερικά πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά, για να μην τα ξεχάσω, μέσα στα πέντε αυτά κεφάλαια αυτής της επιστολής. Για κοιτάξτε τι λέει. Η αγάπη είναι εκ του Θεού. Ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Πρόσεχετε, αυτά είναι μέσα στα πέντε κεφάλαια. Πας ως της αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό. Θα είναι σοβαρά πράγματα, αδελφοί, για μας τους πιστούς ανθρώπους. Ως της δεν αγαπά, θα μένει εν το θανάτο. Πας ως της μισή των αδελφών αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Λόγια πολύ δυνατά. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και μισή των αδελφών αυτού, ψεύτης είναι. Εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Ώστις έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού. Αυτή η λέξη, αγαπητοί, εμένα με ταράζει προσωπικά. Δεν ξέρω εσείς τι αισθάνεστε. Κλείνω τα σπλάχνα μου. Εγώ έχω την δύναμη να κλείσω τα σπλάχνα μου. Να μην λυπάμαι για κάποιον. Να μην θέλω με κανένα τρόπο να διορθωθώ. Και κλείνω τα σπλάχνα μου. Αγαπητοί, είναι θαυμάσιο πράγμα όταν βλέπουμε τον Κύριό μας και κοιτάζει τον λαόν, τον όχλον, και σκέπτεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεινούσανε. Εσπλαχνίστη, λέει η καρδιά αυτού. Άνοιγε τα σπλάχνα του. Και όταν κατέβηκε σε αυτή τη γη, τι έκανε? Άνοιξε τα σπλάχνα του και κατέβηκε κάτω σε αυτή την άθλια γη για να σώσει ανθρώπους που δεν άξιζαν. Άξιζαν την κατάρα και το θάνατο. Και εδώ, αγαπητοί, αυτή η λέξη είναι θαυμαστή. Εάν χρειαν να κλείσει τα σπλάχνα αυτού, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι φτωχός, αυτό εννοεί εδώ πέρα. Αυτός ο λόγος του. Ως της έχει τον βίο του κόσμου, δηλαδή είναι πλούσιος άνθρωπος, και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Επίσης, εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Η τελεία αγάπη διώχνει το φόβο. Εδώ είναι κάτι άλλο πάλι, ότι η αγάπη διώχνει το φόβο. Όταν έχεις αγάπη μέσα του Θεού, μέσα στα σπλάχνα σου και στην καρδιά σου, δεν αισθάνεσαι φόβο, γιατί είναι μαζί σου ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξης. Λοιπόν, αγαπητοί, μέσα σε αυτά τα πέντε κεφάλαια
βρίσκονται όλες αυτές οι ευλογημένες αλήθειες. Και εδώ τώρα θα δούμε κάτι το πολύ θαυμαστό. Δεν κοιτάξτε αγαπητοί πώς αρχινάει. Παιδάκια μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε μεν γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, και έχει μερικούς που είναι πολύ θαυμαστοί οι άνθρωποι, που έχουν μια γλώσσα πολύ ευλογημένη, μπορεί να σου μιλήσει, να σε παρηγορήσει με βελουδένια λόγια, με συναισθήματα ευλογημένα, τα οποία τα έχουμε όλοι ανάγκη. Ένας καλός λόγος όταν βγει από το στόμα σου παρηγορεί κάποια ψυχή. Αλλά ο Ιωάννης εδώ πέρα δεν κατακρίνει αυτή την κατάσταση, αλλά λέει όχι με λόγια, τα λόγια είναι όμορφα, αλλά με έργα. Άμα μιλάς, μιλάς, εντάξει, φεύγουν τα λόγια σου, αλλά τι κέρδισε αυτός ο άνθρωπος που έχει ανάγκη? Αυτός ο άνθρωπος που περνάει μια κατάσταση πολύ τρομερή μέσα στην εκκλησία και το ξέρουμε ότι έχει ανάγκη και δεν μπορούμε να πάμε εκεί με έργα να του δείξουμε την αγάπη μας. Ή ένας άνθρωπος που είναι στο νοσοκομείο ή στο γεροκομείο ή έχει αρρωστήσει ή έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί μονολόγια, όχι λόγια, λέει ο Ιωάννης. Πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας αληθινά, με έργα. Αυτό ζητάει ο Θεός. Και ξέρετε κάτι, όλοι μας το έχουμε ανάγκη αυτό. Και αφού το έχεις εσύ ανάγκη και εγώ ανάγκη, και ο άλλος το έχει ανάγκη. Και είναι με τη σειρά, αγαπητοί. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι δανεικά. Ό,τι κάνεις θα σου κάνουν. Ό,τι κάνεις θα σου κάνουν. Κακό ή καλό. Λοιπόν, αγαπητοί, εδώ πέρα, τεκνία μου, μη αγαπώμε με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια. Και εδώ το μυαλό αρχινάει και ξυπνάει λιγάκι και γίνεται μια έρευνα μέσα σου. Αλήθεια. Εγώ μόνο μιλάω με τη γλώσσα? Μιλάω μόνο με ωραία και ευλογημένα συναισθηματικά λόγια να παρηγορήσω κάποιον? Για δείχνω την αγάπη μου με έργο. Και γίνεται αυτή η κατάκριση. Γίνεται κάποια κατάσταση μέσα στην καρδιά σου να σε κάνει να σκεφτείς. Αγαπητοί, είναι θαυμάσιο πράγμα να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας. Όταν πάμε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, άραγε αυτά τα πράγματα τα σκεπτόμαστε? Γνωρίζουμε τι αισθάνεται η καρδιά μας? Εδώ θα μας τα πει όλα μια χαρά ο αγαπητός ο Ιωάννης δια του Πνεύματος του Αγίου. Και βλέπουμε πώς βαδίζομαι στη ζωή μας. Είμαστε εκεί πέρα που μας θέλει ο Θεός? Αγαπητοί μου, αύριο θα ειδούμε το Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι θαυμάσιο αυτό. Αλλά είναι αργά να διορθωθεί η ζωή μας. Τώρα, λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση της ζωής μας και να ειδούμε. Γιατί υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι που δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη να δώσουν την αγάπη τους. Δίνουν την αγάπη τους στην οικογένειά τους, στα παιδιά τους, αλλά σε κανέναν άλλονα. Αυτή δεν είναι χριστιανική ζωή. Ο Θεός μας καλεί δια του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου να αγαπάμε όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και εδώ, αγαπητοί, έρχεται ο αγαπητός, ο Απόστολος Παύλος, και λέγει τα εξής. Κοιτάξτε, τι ωραίος που είναι ο Λόγος του Θεού. Εαυτούς εξετάζεται. Γιατί το γράφει αυτό το πράγμα? Αν είστε εν τη πίστη. Τι θα πει αυτό? Να έρχεσαι στην εκκλησία και να καμαρώνεις ότι είσαι πάρα πολύ καλός χριστιανός? Καλό πράγμα είναι, δεν είναι κακό. Αλλά εδώ λέει δοκιμάζεται εαυτούς. Εαυτούς δοκιμάζεται ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν με ύψιλον μέσα σας? Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Λοιπόν, εδώ, αγαπητοί, ένας δοκιμασμένος χριστιανός καταλαβαίνει και πρέπει όλοι μας να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Τι κάνουμε μέσα στη χριστιανική μας ζωή?
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ξέρουμε ποιος έχει ανάγκη μέσα στην εκκλησία. Αγαπητοί, δεν μιλάω χρηματικός και οικονομικός, και μα ακόμα και αυτό, αλλά μιλάω για άλλα πράγματα πνευματικά. Ξέρεις ότι ο αδερφός σου αυτός έχει κάποιο πρόβλημα στη ζωή του, και ότι έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα στη ζωή του ή οτιδήποτε. Προσπάθησε να προσπαθήσουμε όλοι μας, αγαπητοί, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είναι θαυμάσιο πράγμα, όχι με γλώσσα, αλλά με έργα. Και εδώ συνεχίζει ο αγαπητός αυτός, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Δηλαδή, η συμπεριφορά μας, πώς συμπεριφερόμεθα με τους αδελφούς προς τους άλλους, ποιο κατά θα δούμε προχωρεί προς το... Ύστερα βλέπουμε σιγά σιγά ο αγαπητός ο Απόστολος φεύγει από τα έργα και τα λόγια αυτά και μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, ελέγχει την καρδιά μας την ίδια, να ειδούμε πώς στεκόμαστε και πώς είμαστε. Όχι συναισθήματα, αλλά πράξεις και χειρονομίες άγιες, αγαπητοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό χρειάζεται μεταξύ μας όλοι μας να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντολή καινή σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Θυμάμαι μια συζήτηση δύο ανθρώπων, και ο ένας ήταν Ιεχωβάς, μάρτυρας του Ιεχωβά, και μιλούσαν μερικοί άλλοι και τον κατακρίνανε, αλλά πετιέται κάποιος και λέει: για περιμένετε, ξέρεις αυτούς τους ανθρώπους πώς αγαπάει ο ένας τον άλλον? Και εσύ ήταν οι Ιεχωβάδες. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει τόσο πολύ καθαρά. Πρέπει να το εξετάσουμε τον εαυτό μας, πού βρισκόμαστε, τι μας λέει η καρδιά μας, μυστικά στα αυτιά. Είπα το πρωί στο Temple Store, όταν έπαθα την αριθμία, όταν πήγαινα στο κρεβάτι μου, η καρδιά μου χτυπούσε στα αυτή. Μπαμ, 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 όλη τη νύχτα έπρεπε να αλλάξω από την άλλη πλευρά, γιατί χτυπούσε η καρδιά μέσα στα αυτιά μου. Και πολλές φορές όταν κοιμόμουν και έτσι, έβλεπα τον παλμό στο μάτι μου. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ? Ο παλμός μέσα στο μάτι και μέσα στο αυτί. Η καρδιά, αγαπητοί, είναι η έδρα της συνείδησης του ανθρώπου. Είναι η έδρα που βγαίνουν όλες οι λύσεις και οι απαντήσεις. Η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όταν έχει το σπέρμα του Θεού μέσα μας, κάνουμε θαυμάσια πράγματα. Λοιπόν, αγαπητοί, τι λέει η καρδιά σου? Τώρα θα μας πει ο αγαπητός ο Ιωάννης. Διότι και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει τα σκαρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας όταν πράττουμε την αλήθεια. Η αλήθεια τι είναι? Η αγάπη να φαίνεται με έργα, όχι με λόγια, ενώπιον του Θεού. Και έχουμε, παρακάτω θα μας πει μια άλλη λέξη, η οποία είναι από τις πιο θαυμάσιες λέξεις, παρησία, να έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού. Και εδώ συνεχίζει: εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει τα σκαρδίας ημών εμπρόσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδιά, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Πώς μας κατακρίνει η καρδιά? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να κατακρίνει το σώμα μας και η καρδιά μας να κατακρίνει το μυαλό μας, τη συνείδησή μας? Αγαπητοί, όταν είμαστε άπιστοι, το δώρο αυτό που μας είχε δώσει ο Θεός ήταν η συνείδηση. Αλλά αναλόγως, αν η συνείδηση αυτή είχε παγώσει, είχε πορωθεί, δεν αισθανόμασταν τίποτα, ούτε μας ένδυαζε τίποτα. Τώρα, αγαπητοί, αυτή η καρδιά έχει μέσα το Πνεύμα το Άγιον. Έχει το τρίτον Θεόν, ο οποίος μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Είναι ο Πατέρας μες στην καρδιά μας. Είναι ο Υιός του Θεού μες στην καρδιά μας και μας μιλάει. Και όταν γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι καλό, μας κατακρίνει η καρδιά και πονάει, αδελφοί.
Όταν κατακρίνει η καρδιά τον άνθρωπο, πονάει πάρα πολύ. Και άρχισε, κάθεσε και κλαις για να διορθώσεις μια κατάσταση. Και εδώ, αγαπητοί, μας μιλάει ο αγαπητός αυτός άνθρωπος του Θεού. Εάν μας κατακρίνει η καρδιά, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Πολλές φορές μας μιλάει η καρδιά και δεν ακούμε. Πολλές φορές δεν θέλουμε να ακούσουμε. Πολλές φορές μας μιλάει και μας συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιον και δεν θέλουμε να ακούσουμε. Και κλείνουμε τα σπλάχνα μας εναντίον πολλών αγαπητών αδελφών. Λοιπόν, εδώ προχωράει αγαπητή και λέει, αγαπητή, εάν η καρδιά όμως ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία. Προς τον Θεό. Τι θα πει παρησία, αγαπητοί? Είναι ένα σύνθετο ρήμα. Παν και ρήσεις. Δηλαδή όταν κάνω το θέλημα του Θεού και αγαπώ τους αδελφούς με όλη την καρδιά μου, στέκομαι μπροστά στο Θεό με θάρρος και έχω θάρρος μέσα μου και στέκομαι καμαρωτός μπροστά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά μου. Γιατί στέκομαι με αυτόν τον τρόπο? Διότι κάνω ακριβώς αυτό που μου λέει ο Θεός. Αυτή είναι η παρησία. Πάντα μιλάμε για την παρησία. Δώσε μου, Θεέ μου, παρησία. Είναι θαυμάσιο πράγμα, αγαπητοί, να περπατάμε στο δρόμο του Θεού και τα λόγια μας να μην είναι μόνο φούσκες και σαπουνόφουσκες, αλλά να είναι έργα. Τότε έχουμε την παρησία αυτή μπροστά στον Θεό και στεκόμεθα και του μιλάμε. Και τώρα θα δούμε ότι εντάξει, και τι είναι δηλαδή που έχει η παρησία. Θα μας πει εδώ ο αγαπητός ο Ιωάννης. Και ό,τι αν ζητώμεν, προσέξτε, λαμβάνομαι παρά αυτού, διότι φυλάτομαι τα σεντολάς αυτού και πράττομαι τα ρεστά ενώπιον αυτού. Αυτά που ευχαριστεί τον Θεό, τα πράττομεν. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, ό,τι και να ζητήσουμε από τον Θεό. Θα μου πεις, για περίμενε. Πόσες φορές δεν φωνάζω για κάτι και ο Θεός δεν ακούει? Άλλοι λένε πολλές φορές, μα τι, πού έχει πάει βόλτα ο Θεός? Φώναξε, όπως έλεγε ο Ηλίας στους ιερείς του Βαάλ, φωνάξτε, μήπως έχει πάει καμιά βόλτα και δεν ακούει. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η αιτία λοιπόν, ότι όταν ζητάμε πράγματα από τον Θεό και δεν είμαστε εκεί πέρα που μας θέλει ο Θεός κοφεύει. Μας το λέει αυτό ο Ισαΐας. Αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι αληθώς μαχαίρι. Για κοιτάξτε στον Ισαΐα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα λεπτό να το βρω μοναχά. Ιδού η χείρ του Κυρίου, φωνάζει ο Ισαΐας, δεν εσμικρύνθει, ώστε να μη δίνεται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινε, ώστε να μη δίνεται να ακούσει. Αλλά η ανομία σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας για να μην ακούει. Δηλαδή, καθαρά μας το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Όταν η ζωή μας δεν πάει καλά όπως θέλει ο Θεός, όταν κάνουμε πράγματα τα οποία μας κατακρίνει η καρδιά μας και δεν διορθωνόμαστε, δεν αναγνωρίζουμε τα πράγματα που κάνουμε ότι δεν είναι σωστά και ότι πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλά δεν έχουμε ώρα. Είμαστε τόσο πολύ αποσχολημένοι. Ο Θεός κλείνει την πόρτα του, όχι που είναι κουφός. Αλλά εγώ είμαι κουφός, γιατί δεν ακούω τη φωνή του Θεού. Και παρακάτω είναι ένα κεφάλαιο στο νη θήτα, ένα θαυμάσιο κεφάλαιο. Διότι οι χείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας. Μιλάει στο Ισραήλ, αγαπητοί. Αλλά αγαπητοί μου, ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι η ζωή μας. Πόσο αγαπούμε τους αδελφούς? Αδελφοί, ο αγαπητός ο Ιωάννης έβλεπε την κατάσταση αυτή που γινότανε τότε και λυπόταν η ψυχή του.
Μπορεί να ήταν άνθρωποι που ήταν αγαπημένοι τόσο πολύ, αλλά όταν μπήκε μέσα η αίρεση, ο ένας μισούσε τον άλλο να το βγάλει το αμάτια, γιατί ενόμιζε ο ένας ότι αυτός λέει την αλήθεια, ο άλλος λέει κακός και δεν λέει την αλήθεια. Και άρχισαν και μισούσαν ο ένας τον άλλον. Και εδώ, αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού ξεσηκώνει αυτόν τον άνθρωπο της αγάπης. Ήτανε άνθρωπος αγάπης ο Ιωάννης. Πόσο άλλαξε η ζωή του. Αυτός δεν ήταν που είπε να ρίξουμε φωτιά να τους κάψουν. Αλλά βλέπετε τι μεγάλη διαφορά όταν μπήκε ο Χριστός μέσα στη ζωή του και αναγεννήθηκε. Πόσο θαυμαστός άνθρωπος ήτανε. Και όλο αγάπη, όλο αγάπη, όλο αγάπη, όλο αγάπη μέσα στο Ευαγγέλιο του και μέσα στις επιστολές του. Δεν υπάρχει τίποτε παρά την αγάπη. Αγαπητοί μου, η αγάπη είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει. Δεν φωνάζει ο Παύλος. Να ξέρεις τις γλώσσες των αγγέλων. Να ξέρεις όλα τα μυστήρια του κόσμου. Να καείς για χατήρι κάτι. Άμα δεν έχεις αγάπη, τι το όφελος. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας βάλουμε μπροστά αυτό που μας διατάζει ο Θεός να κάνουμε. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Ας το βάλουμε μπροστά αυτό το πράγμα, για να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας. Είναι μεγάλο πράγμα όταν έχουμε ψυχρανθεί με κάποιο τρόπο ή έχουμε προβλήματα ο ένας με τον άλλον και δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον και δεν χαιρετάει ο ένας τον άλλον και έρχεται εδώ και κάθεται και στην τράπεζα του Κυρίου. Δεν θα ξεχάσω, δεν θα φέρω το όνομά του, έχει φύγει από τον κόσμο. Θυμάμαι όταν σηκώθηκα, ήταν σε αυτή την καρέκλα και σηκώθηκε πάνω και είπε: «Θέλω να πω κάτι, αδελφοί». Και του λέει ο Τέλης: «Πέ, αδελφέ, πριν 20 χρόνια έλεγε ένα παράπονο για κάποιον μέσα στην εκκλησία. Πριν 20 χρόνια. Και πριν 20 χρόνια τι έκανες, ρε φίλε? Πήγες να ζητήσεις έλεος από τον Θεό? Πώς κάθεσαι στην τράπεζα του Κυρίου και μου μιλάς για 20 χρόνια? Θυμάστε ο Τζίμις ο γιατρός τι είχε πει μια μέρα? Ότι υπήρχε μια γυναίκα που πήγαινε κοντά του μπορεί καθημερινώς. Και αγανάκτησε ο Τζίμις και λέει: «Κυρία μου, εσύ δεν είσαι άρρωστη. Γιατί έρχεσαι εδώ?» Και άρχισε τα κλάματα. «Έρχεσαι να συζητήσεις μαζί μου? Εγώ έχω δουλειά εδώ πέρα με τους ανθρώπους που είναι γεμάτο αρρώστια». «Γιατί κλαις?» της λέει. Λέει: «Γιατί πριν 40 ολόκληρα χρόνια δεν μπορώ να συγχωρέσω τον άντρα μου». 40 ολόκληρα χρόνια. Και ζούσε μαζί του, αλλά μέσα υπήρχε το δηλητήριο του σατανά μέσα στην ψυχή της που δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον άντρα της, τον ίδιο τον άντρα της. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι τρομερό πράγμα όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη. Μπορεί να έχεις αναγεννηθεί, αλλά δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Στο Τέμπελστο, 3-4 φορές ερχόταν ένας ο κήρυκας στο Ευαγγελίο εκεί της εκκλησίας και μου είπε: «Αδελφέ, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να έρθετε παρέα μαζί μας να πιούμε ένα τσάι, να σας γνωρίσουνε?» Λέω: «Ευχαρίστως, αλλά ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα». Μου λέει: «Ποιο πρόβλημα?» Λέω: «Οι αδελφοί δεν ξέρουν αγγλικά και ντρέπονται». Και γέλασε. Λέει: «Πώς θα πάμε μαζί στον ουρανό να ζήσουμε για πάντα και εδώ δεν μπορούμε? Ας έρθει να πούνε ένα hello». Και πήγαμε σήμερα για να του κάνω το χατήρι, για να μην νομίζει ότι είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι. Ξέρετε τι χαρά αισθάνθηκε αυτός ο άνθρωπος? Ήρθε σαν μικρό παιδί και του είπε: «Σοπάστε όλοι, εδώ είναι οι αδελφοί, οι Έλληνες που είναι στο τσάπελ». Τι είναι η αγάπη? Δεν περάζει αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα. Δεν περάζει τι υπάρχει μέσα μας. Πρέπει αγαπητοί ο ένας να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη τη διατάζει ο Θεός. Εντολή σας δίνω, σας διατάζω. Έχει και αυτή την έννοια ακόμα η εντολή. Αγαπητοί, ο Θεός μας παρακαλεί να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργα. Και εδώ φωνάζει ο αγαπητός. Αγαπητοί, αν η καρδιά ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Όταν γονατίζεις και προσεύχεσαι και μιλάς στον Θεό,
Ο Θεός σε βλέπει ότι έχεις παρησία. Κάνεις το χατήρι Του, Τον ευχαριστείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, που προσέχεις τις εντολές, τα διατάγματα του Θεού και έχεις παρησία. Είναι θαυμάσιο πράγμα αυτό, αυτή η λέξη παρησία. Να έχω παρησία προς το Θεό εδώ προτού φύγω από αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ πέρα η εξέταση δεν είναι μόνο για τώρα, είναι για, και για το μέλλον. Να κοιτάζω τον εαυτό μου μέσα στην καρδιά μου. Αφήστε τους άλλους. Οι άλλοι έχουν το δικό τους πρόβλημα. Μη κάθεσαι και κρίνεις και κατακρίνεις άλλους ανθρώπους. Κρίνε τον εαυτό σου πρώτα. Τον εαυτό μας να κρίνουμε πρώτα, αδελφοί. Και να ξέρουμε ακριβώς πώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αδελφοί μου, είναι θαυμάσιο πράγμα ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τα λάθη του. Πόσο θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιωνά. Παρόλο που υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και έφυγε μακριά και μπήκε μέσα σε αυτό το πλοίο όπως γνωρίζομαι, και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έγινε τρικυμία. Ο Θεός δεν τον άφησε. Ήταν πίσω του και έφερε τρικυμία. Και λέει, οι άνθρωποι, οι κακόμοιροι, οι ειδωλολάτρες που ήταν στο πλοίο, φωνάζανε στον Θεό τους να τους σώσει. Και κάποιος φαίνεται θα κοίταξε και θα είπε, πού είναι αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Ιωνάς? Και κατέβηκε ο καπετάνιος, λέει, κάτω στο αμπάρι και τον είδε και ροχάλιζε. Τι πίστη θα είχε στον Θεό, ότι αποκλείεται να τα πάθει κακό, επειδή ο Θεός ήταν Θεός του? Και του λέει ο καπετάνιος, σήκω πάνω ρε φίλε, προσευχήσου στον Θεό σου, μήπως αυτή η τρικυμία σταματήσει. Ποια είναι η αιτία, θέλουμε να μάθουμε. Και άνοιξε το στόμα του και τι είπε, αγαπητή, εγώ είμαι η αιτία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία, νομίζετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Μήπως νομίζετε καμιά φορά ότι ένας από μας έκανε κάτι το οποίο ήταν κακό και έρχεται το κακό σε ολόκληρη την εκκλησία? Αλλά ποιος έχει το θάρρος να σηκωθεί να πει, ακούστε αδελφοί, εγώ είμαι η αιτία? Μεγάλη υπόθεση. Να έχεις guts, που λένε στα αγγλικά. Να σηκωθείς και να πεις, εγώ είμαι η αιτία για αυτή την κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος το έκανε και με δύναμη Θεού και με παρησία τους είπε, εγώ, πιάστε με και ρίξτε με στη θάλασσα. Και πάλι η πίστης ήξερε ότι ο Θεός θα τον σώσει. Αδελφοί μου, αγαπητοί, είναι θαυμάσια τα λόγια του Θεού. Να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Και ό,τι αν ζητώ με λαμβάνω με παρά αυτού, διότι φυλάτω με τις εντολές αυτού και πράττω με τα αρεστά αυτού. Ψάξεις την καρδιά σου. Γιατί ο Θεός δεν σου απαντάει στα αιτήματά σου ή στα δικά μου τα αιτήματα? Προσεύχομαι μέρα νύχτα για πολλά προβλήματα. Μετά δακρύων. Και λέω στο Θεό, γιατί δεν απαντάς? Γιατί η ζωή μου μπορεί να μην είναι εκεί πέρα που τη θέλει ο Θεός. Μόνο εκείνος ξέρει. Δεν περάζει αν συνείδησή μου μου λέει, α, έχω παρησία. Ένα λεπτό, αδελφοί. Θα σας διαβάσω και ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ θαυμαστό και μου αρέσει και μου κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Απόστολος. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού που μιλάει καλύτερα. «Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ αφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν». Φανταστείτε εδώ τι παρησία έχει αυτός ο άνθρωπος. «Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν». Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Το λέει ο αγαπητός ο Παύλος. «Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα». Δηλαδή ήταν τέλειος. Ύστερα, «πλην με τούτο δεν είμαι διδικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος». Κοιτάξτε τι θαυμάσια ψυχή είχε αυτός ο άνθρωπος. «Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέρθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού». Ο Θεός ξέρει, όμως ξέρει και εμένα.
Εγώ δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, μη γέννητο ποτέ, να πω ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει. Συνείδησή μου, δοξασμένο το όνομα του Θεού, δεν έχει παγώσει, είναι εδώ. Και όταν κάνω κάτι μου με μαλώνει και η καρδιά μου με μαλώνει. Αλλά ο Θεός ξέρει τι έχει μέσα εδώ. Αδελφοί, αγαπητοί, γι' αυτό εδώ πέρα ο Θεός πολλές φορές δεν απαντάει στην προσευχή μας. Δεν απαντάει. Γιατί κάτι συμβαίνει μέσα. Κάτι πρέπει να διορθωθεί. Κάτι που σου αρέσει και μου αρέσει δεν θέλει να το παρατήσεις. Γιατί σου αρέσει και μου αρέσει. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στο Γολγοθά, παρατάμε 99% των αμαρτιών μας για να μας συγχωρέσει ο Θεός, αλλά υπάρχει ένα το οποίο δεν το βάζουμε κάτω, γιατί μας αρέσει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, για σκεφτούμε και ας εξετάσουμε τους εαυτούς μας και δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας. Και ό,τι αναζητώμε, λαμβάνομαι παρά αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστέψουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολή εις εμάς. Και όσοι φυλάτητες εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Είμαστε ενωμένοι. Εγώ και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γιατί πράττω το θέλημά του και χαίρεται η καρδιά του που το κάνω αυτό το πράγμα. Και τελειώνοντας, και εκ τούτο γνωρίζομεν ότι μένει εν εμήν εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις εμάς. Και έτσι, αγαπητοί, όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός μας ευλογεί. Ό,τι πράττουμε, δεν το πράττουμε έτσι επειδή θέλουμε να το πράττουμε, επειδή το ζητάει ο Λόγος του Θεού, όσο και δύσκολο και να είναι. Όσο και δύσκολο και να είναι. Τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορώ να κάνω δια τη δυνάμεως του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας βάλουμε μπροστά μας αυτή την επιθυμία του Κυρίου μας. Ξέρω ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο Θεός το ξέρει αυτό το πράγμα. Αλλά ας αγαπήσουμε τους αδελφούς περισσότερο. Ας αισθανθούμε να μην μιλάμε με γλώσσα, αλλά με έργα. Με έργα αληθινά, τα οποία ο Θεός αρέσκεται εις αυτά. Να δοξαστεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μεγάλη υπόθεση η αγάπη. Μεγάλη υπόθεση. Μακαρία η Εκκλησία που έχει μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους που έχουν αγάπη μέσα στην καρδιά τους και συγχωρούν και αισθάνονται το θέλημα του Θεού και θέλουν να πράξουν το θέλημα του Θεού και να έχουν την δύναμη να αναγνωρίζουν το λάθος τους μια μέρα, να αναγνωρίζουν τώρα, αυτή τη στιγμή, να μην κατακρίνει την καρδιά μας ο διάβολος. Και προσέξτε, τι είναι η δουλειά του διαβόλου, αγαπητοί, και θα τελειώσω. Ο διάβολος, αγαπητοί, ξέρει ότι αγαπούμε τον Θεό. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Και έρχεται με ένα τρόπο τρομερό που πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό. Βάζει μέσα μας καταστάσεις ψεύτικες και μας φέρνει πόνο στην ψυχή. Άρα ο Θεός πώς με βλέπει τώρα? Και αποφεύγεις από την τράπεζα του Κυρίου. Ενοχή, ενοχή ψεύτικα. Προσέχετε από αυτή την κατάσταση. Είναι το κόλπο του να μας σκοπανάει εκεί πέρα μέσα στην καρδιά. Από ψεύτικη ενοχή σου βάζει και μου βάζει κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό, το οποίο δεν το έχω κάνει. Αλλά σου λέει, το έκανες, πώς δεν το έκανες, δεν τρέπεσαι, μην κάτσεις στην τράπεζα του Κύριου και λες, α ναι, να αποτραβηχτώ για μια μέρα, για μια εβδομάδα, να κάνω νηστεία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, προσπαθεί να σπάσει την επικοινωνία μαζί μου και με του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί, ας προσέχουμε και από αυτό. Αυτό είναι μια κατάσταση πνευματική στη ζωή μας που ο Σατανάς θέλει να κόψει την επικοινωνία μας μαζί με τον Θεό. Να προσέχουμε τις ψεύτικες ενοχές. Όταν κάνουμε κάτι και μας κατακρίνει η καρδιά μας, πήγαινε σπίτι σου και γονάτισε. Το ξέρεις. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Πήγαινε, γονάτισε και ζήτησε έλεος από τον Θεό. Ό,τι και να έχεις κάνει, ζήτησε από τον Θεό. Εξήγησε του την κατάσταση. Μίλησε του. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός μας δέχεται. Μας αγαπάει.
μας πλένει ξανά με το Άγιο Αίμα του Χριστού. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία κατάσταση που ο διάβολος να μπορεί να μας ρίξει και να καταστρέψει την πίστη μας, γιατί έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας αγαπά και έχει την αγκαλιά του ανοιχτή. Έχουμε μεσίτη στον ουρανό για αυτά τα χάλια μας και για τις αδυναμίες μας. Να τρέξουμε εκεί στο θρόνο του και να ζητήσουμε έλεος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είπαμε σήμερα? Μιλήσαμε για την αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος, ο ευλογημένος, εζήτησε και ζητάει από τη ζωή μας να ψάξουμε μέσα στην ψυχή μας πώς είμαστε. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να τον δοκιμάσουμε, να κοιτάξουμε πώς είναι η κατάσταση στην Εκκλησία. Ποιος είναι εδώ που μπορώ εγώ να τον βοηθήσω? Ή να πάω να κλάψω μαζί του, να τον αγκαλιάσω με κάποιο τρόπο. Αγαπητοί μου, είναι θαυμάσια πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε δικά μας. Ήρθε ο Θεός αυτό το βράδυ να μας ευλογήσει, να βάλει μέσα στην ψυχή μας και στο μυαλό μας περισσότερη αγάπη και να μας βλέπει ο Θεός και να καμαρώνει. Να καμαρώνει, όχι να μας βλέπει και να λέει τι χάλια είναι αυτά, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ακούνε το Ευαγγέλιο 50 χρόνια και ακόμα δεν θέλουν να διορθωθούν, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τα πράγματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουν. Ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί, να μας ευλογήσει. Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πολύ αγαπημένα Πατέρα μας, σε υπερευχαριστούμε για το Λόγο Σου το δοξασμένο τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τις συμβουλές. Σε ευχαριστούμε ότι πρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας καθημερινώς, στην προσευχή μας και στη ζωή μας, εάν είμαστε εκεί πέρα που μας θες. Σε παρακαλώ, ανάλαβε αυτή την καρδιά που πολλές φορές μας κατακρίνει για πολλά πράγματα. Αξίωσέ μας να ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση και ο πονηρός να μην μπορεί να εισέρχεται μέσα στην ψυχή μας. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλόγησέ μας, χαρίτωσέ μας και αγίασέ μας και δώσε μας θάρρος και δύναμη όταν κάνουμε κάτι το οποίο δεν πρέπει. Να θυμόμαστε πάντα τα γόνατα, την προσευχή ενώπιόν Σου και να λέμε ακριβώς αυτό που αισθανόμεθα, Κύριε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάλι η αγάπη, η αγκαλιά Σου μάλλον είναι ανοιχτή και πάλι μας δέχεσαι και μας πλένεις με το ευλογημένο αίμα του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, έσω με θυμών, συγχώρεσε την ανθρώπινη αδυναμία και τη μορία του κηρύγματος του δούλου Σου. Δώσε αυτά τα λόγια να φέρουν χαρά μέσα στην ψυχή μας και όχι λύπη.